Γεια χαρά φίλες και φίλοι του psaddict.gr και ήρθατε σε ακόμη ένα σύντομο βίντεο οδηγό όπου αυτή τη φορά θα δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε παιχνίδια του PlayStation 4 από εξωτερικό σκληρό στον εσωτερικό του SSD. Ε, γιατί να το κάνουμε αυτό. Πολύ απλά, τα παιχνίδια από τη στιγμή που τα έχετε σε εξωτερικό σκληρό καταρχάς σας συμβουλεύω να κάνετε αυτό κερδίζετε χώρο από τον εσωτερικό του SSD, οκ... Okay, ε, τα τρέχετε με βελτιωμένα frames, μέσω backwards compatibility ή αναλύσει κτλ. Αλλά δεν έχετε τα βελτιωμένα loading times. Οπότε μπορεί κάποιο που έχει ελεύθερο χώρο στο εσωτερικό να θέλει να βάλει τα παιχνίδια του PlayStation 4 στον εσωτερικό SSD του PlayStation 5, ώστε να αποφεληθεί και από τι γρήγορε ταχύτητε του SSD και να έχει πάρα πολύ γρήγορα loading times πέρα των καλύτερων frames αναλύσεων και πάει λέγοντα επαναλαμβάνω για τις βελτιώσεις που λέω είναι μέσω backwards compatibility, δεν μιλάω για παιχνίδια που παίρνουν δωρεάν upgrade για το PlayStation 5 εκεί να εγκαταστούνται αναγκαστικά στον εσωτερικό. Να πω εδώ πέρα ότι προς το παρόν, αν και Sony είπε ότι θα το ερευνήσει και στο σε μιλωτικό update να δώσει την ε, να μπορούμε να το κάνουμε τέλο πάντων, να μεταφέρουμε παιχνίδια του PlayStation 5 στο εξωτερικό. Προσοχή να τα μεταφέρουμε όχι για να τρέχουν από το εξωτερικό, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, απλά για να αποθηκεύονται εκεί σε περίπτωση που γεμίσει ο εσωτερικό SSD και θέλουμε να αποφύγουμε το ξανακατέβασμα του τίτλου. Το αποθηκεύουμε σε εξωτερικό και όποτε θυμηθούμε και θέλουμε να το παίξουμε το ξαναμεταφέρουμε στο PS5. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πανεύκολη. Πάμε ρυθμίσει. Πάμε χώρο αποθήκευση. Και εδώ πέρα βλέπουμε το χώρο αποθήκευση κονσόλα και τον εκτεταμένο χώρο όπου πάνω έχω βάλει τον εξωτερικό σκληρό που είχα και στο 4. Από το χώρο αποθήκευση τη κοσόλα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δηλαδή, από τον εσωτερικό να μεταφέρουμε στο εξωτερικό. Οπότε, πάμε εκτεταμένο. Παιχνίδια και εφαρμογέ. Και εδώ πέρα μα λέει πολύ λιτάκι κατανοητά είναι η αλήθεια. Μπράβο. Τι μπορούμε να διαγράψουμε. Τι μπορούμε να μετακινήσουμε. Πάμε στο τι μπορούμε να μετακινήσουμε. Θα επιλέξουμε το παιχνίδι που θέλουμε. Όλα. Ένα, δύο, όσα θέλουμε. Σα λέει εδώ πέρα, μάλιστα, βλέπετε εδώ πέρα δεξιά στη μέση και τι αλλαγέ θα γίνουν στους χώρους αποθήκευσης, στο εσωτερικό και στον εξωτερικό. Το επιλέγουμε και πατώντας τη μετακίνηση, σιγά σιγά θα αρχίσει να το μεταφέρει και στο εσωτερικό σκληρό πλέον θα μπορούμε να αποφεληθούμε από τα γρήγορα loading times του SSD που έχει μέσα το PlayStation 5. Αυτά παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο, γεια σας.